Ματάρα το ναι της Άννας. Πάρα πολύ ωραίο. Καλή σας μέρα. Κυριακή σήμερα 11 Μαρτίου. Καλώς ήρθατε στο Μέση στην Καλή Χαρά, το οποίο είναι εδώ ενωμένο δυνατό και έτοιμο να αναλάβει την διασκέδασή σας και την ψυχαγωγία σας για τις επόμενες 4 ώρες. Μέχρι τις 2 είμαστε όλοι δικοί σας, στη διάθεσή σας. Πάλι έχουμε μία απουσία. Είπαμε να τα αφήσουμε το κορίτσι να γίνει τελείως καλά. Εννοείται. Για το Ελενάκι μας μιλάω, το οποίο εντάξει δεν έχει πια 40 πυρετό, έχει 38 και 9. Ναι, είναι μια βελτίωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το καημένο ήθελε να έρθει σήμερα. Ήθελε. Λέει, θα το παλέψω. Εγώ αφήστε με να έρθω. Και τη είπαμε, όχι μωρέ, κάτσε. Βίωσε τον ρατσισμό όπως και εγώ εχθές. Βίωσε τον ρατσισμό η Έλενα σήμερα. Ναι, τώρα να είχαμε διπλή πόλο. Διπλά μικρόβια στις δύο ώρες. Τη είπαμε, όχι μωρέ, Ελενάκη, κάτσε να γίνεις τελείως καλά. Μην έχουμε απώλειες. Απ' την άλλη, βέβαια, η ύψη που είσαι μερικές. Στο Λαγιόπουλο κάθεται τρεις μέρες. Στην Έλενα, άμα είσαι ύψη, θες να κάνεις μια εβδομάδα. Λογικό είναι αυτό. Είπε, δεν φεύγω. Δεν είναι γένους η ίωση, Βασίλη, όμως είναι η ίωση. Βρε, αυτά τώρα δεν είναι. Αυτά είναι. Είναι ίωση ή ο ιός. Είναι όμως το μικρόβιο. Ο μικρόβιος. Είναι ένα ειδικό δημόσιο. Ο ιός. Ο μικρόβιος είδε την Έλληνα και είπε να κάτσει λίγο παραπάνω. Όχι, εντάξει, περαστικά σου, Ελενάκη μου, όμως πιστεύω ότι τώρα θα γίνει τελείως καλά. Και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι μαζί μας ακμεότατο το ξανθό μας κορίτσι, ο πειρασμός του Σαββατοκύριακου. Και θα έχουμε αρρωστήσει εμείς οι δύο θέμοι, όπως καταλαβαίνει. Όχι, λοιπόν, αυτό σκεφτόμουν και εγώ, σταμάτα. 2-12-12-49-99 το τηλέφωνό μας. Με στην καλή χαρά, papakialfatv.gr το mail μας. Και βεβαίως το πολύ γνωστό μας πια Twitter account, το οποίο το έχετε μάθει και μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις.